Σήμερα θα έχουμε Street Fighter 5 live. Να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε παίζοντας τα story. Θα έχουμε 16 παίχτες στο Street Fighter 5. Θα δείξουμε κάποιο story. Είναι μόλις 4-5 μάτς, δεν είναι πολλά. Είναι 3 με 4 μάτς στο πολύ. Δηλαδή τα stories είναι πολύ σύντομα γενικά. Και τέλος πάντων, ας μην μιλήσουμε πολύ γι' αυτό, ας το δούμε καλύτερα στην πράξη. Να πούμε καταρχήν λίγο τους χαρακτήρες για όσους τους ξέρουμε. Σωστά. Ρίου, Ken είναι από το πρώτο Street Fighter. Τσουν-Λι από το Street Fighter 2. Κάμι επίσης από το Super Street Fighter 2. Ο Νας, τον είχατε δει και στο 4 και σε παλιότερες εκδόσεις. Ο Bison από το 2. Vega από το 2. Ο Μπέρντι που ήταν γενικός της Capcom και σε Final Fight και σε πολλά games ήταν και στο 4 κανονικά. Καινούργοι είναι Λάουρα, Ρασίν, Νεκάλι και Φανκ. Ο κάτω αριστερά. Λοιπόν, η Κάριν και η... πώς το λένε, η Κάριν και η Μίκα ήταν το Street Fighter Alpha. Να βάλουμε την ιστορία του Ρίου που είναι εκεί πρώτος. Ο Ρίου, ναι. Όσο εγώ θα μελετάω λίγο τα προφίλ των άλλων. Yeah, ωραία, οπότε παίξεις ξεκίνα σημερίου για να μελετήσω τα προφίλ των άλλων, γιατί κάποιοι από τους καινούργιους δεν έχουν παίξει ποτέ βασικά και είναι κάπως δύσκολο. Έχει ανοίξει το στόμα του πιο πολύ και από την κόμενα που θέλει να φάει κουραμπιέ και φοράει κραγιόν κόκκινο. Κοίτα πως είναι. Η παρομοίωση με Τσάκης. New Zealand. Ξέρει που πάει. Φοβερός διάλογος. Ο Γκούκεν, ο οποίος έχει το στυλ του Ρίου και του Κεν γενικώς στη μάχη. Λοιπόν, είναι ο δάσκαλός τους έτσι κι αλλιώς. Ανέλησε τα εσύ και εγώ θα κοιτάω τους χαρακτήρες, οπότε μπορούσα να αναλύσει το story. Αν δεν κάνω λάθος, το Σάτσουιν ο Χάντο ήταν αυτή η αρνητική ενέργεια. Ναι. Όσοι έχετε δει το mini series που έχει κυκλοφορήσει στο YouTube, μπορείτε να καταλάβετε πολύ καλύτερα την ιστορία. Γιατί και εγώ αν δεν το είχα δει, δεν θα το καταλάβαινα. Το Street Fighter Assassin's Fist. Ακριβώς. Νομίζω έχει 12 επεισόδια, κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό είναι κάτι σαν μίνι κάτι. Βλέπετε μόνο διάλογο από κάτω. Και φωτογραφίες. Και τη φωτογραφία. Βέβαια να πούμε ότι ο ήχος είναι αριστουργηματικός από πίσω, λες και γίνεται κανονική σκηνή. Απλά αυτό που βλέπουμε είναι μια εικόνα η οποία δεν κινείται. Για μένα... Εμένα με στεναχωρεί λίγο αυτό. Θα προτιμούσα να υπήρχε κανονικό cutscene. Ναι, γιατί είμαστε εν έτη 2016. Έχουμε φτάσει Street Fighter 5. Και είναι τριπλή έχουμε... Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, πότε θα έχουμε πότε θα έχουμε κανονικά cutscenes. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό θέλει να δει ο φαν του Street Fighter και γενικά ο φαν των modern games. If you're not up to fighting today, understood. Και εδώ κλασικά βλέπουμε τον διάλογο που είναι σε φάση θέλεις να βαλέψουμε και το κάνουν για πλάκα στην ουσία. Δηλαδή δείξε μου τι αξίζεις. Ναι, παλεύουν όλες και είναι φιλαράκια ένα πράγμα. Και στο 4 το βλέπαμε, ειδικά με τη Σάκουρα, η οποία ρε παιδί μου ήταν καψούρα με το Ρίου. Ναι! Ναι, ήθελα πολύ να σε γνωρίσω. Εντάξει, παίξουμε λίγο ξύλο. Το V-Trigger να πούμε για να μαζέψετε κάτι που δεν είδατε στο live μας, γιατί ήταν η πρώτη μας μέρα στο Street Fighter. Για να μαζέψετε την μπάρα του V-Trigger, κρατάτε το τρίγωνο και το κύκλο. Τώρα που είναι έτοιμο, πατάτε R2 και L2 και μόλις το πατήσετε, νομίζω τώρα πρέπει να έχεις V-Trigger. Έχω V-Trigger, έχω. Τότε ο χαρακτήρας σας κάνει παραπάνω damage στις κινήσεις του. Εδώ εντάξει το story εντωμεταξύ μας το έχει σε ένα γύρο. Αυτό. Είναι μία και έξω, τα έχει κάνει πιο γρήγορα. Okay. Ναι, πάντως το V-Trigger το ενεργοποίησα τώρα, το είδαν τα παιδιά και έβγαλα ηλεκτρισμό από τα χέρια και οι κινήσεις ήταν όντως πιο δυνατές. Like him, I need to better understand this power. Then I believe you should seek out Ken. Βέβαια εδώ μιλάνε για τη σκοτεινή δύναμη και κλασικά όπως βλέπουμε σε όλα τα... σε όλες τις ιστορίες ότι πρέπει ένας πολεμιστής να πάει μόνος του για να μάθει τον εαυτό του κτλ. Εδώ είναι ο Ken. Πολύ ωραία μαλλιά έχει σε αυτό το Street Fighter, πολύ fabulous.
Εδώ σκάει με άσπρο μαλλί. Ναι, είναι λίγο πιο ξανθό από το κανονικό. Σαν πλατινέ θα το λέγαμε. Ενώ όταν το βλέπουμε στην, και στην οθόνη επιλογή σου χαρακτήρα και την ώρα που πολεμάει, είναι με κανονικό ξανθό. Αλλά ναι, αυτό που έχουμε πει είναι ότι έχει ρίξει ένα lifting Capcom στο game. Να, δηλαδή είναι, ξανθώ, μη σου πω, πάει και προς το πράσινο λίγο το μαλλί του, αν το παρατηρήσεις, λαχανή. Να είχαν σκεφτεί να τον κάνουν με μαλλί άσπρο και το μετανιώσουν. Νομίζω έχεις The Trigger, για δες, VR2. Μισό λεπτό, με πιάσει. Επίσης φαίνεται σαν να κολλάει λίγο στο τέλος όταν κερδίζει ο άλλος. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό είναι επίτηδες ή αν θα φτιαχτεί κάτι τέτοιο. Το user interface δεν μου αρέσει καθόλου και δεν έχω καταφέρει να βρω ακόμα πώς αλλάζουν το επίπεδο δυσκολίας. Παρένθεση. Α, οκ. Οπότε μπορώ να θεωρήσω ότι παίζω στο Legend ή κάτι τέτοιο. Όχι, θα μπορούσα να παίζω στο Legend. Μόλις το easy πρέπει να είναι. Όχι, θα μπορούσα να παίζω στο Legend. One step forward, μόλις πήρες και τρόφι. China. Γενικά ταξιδεύει πολύ ωραίο, έτσι φαίνεται. Ταξιδιάρης. Satsurino Hato is the power no man should have. These powers are drawn to each other, as I expected. We're going to have a fight. I need to understand. Κλασικά θα πλακωθούν εδώ. Πρέπει να πλακωθούμε για να καταλάβω αυτή τη δύναμη. Το Blanca λέει θα τον πληρώσουμε σε DLC. Γύφτιο τάξ. Εντάξει, νομίζω θα ήταν ηλίθιο. Ότι τα DLC που θα βγουν από την Capcom θα μπορείτε να ξεκλειδώσετε και δωρεάν. Βέβαια, υπάρχει μια υπόνοια, ωραία κίνηση, ότι κάποια DLC θα πρέπει να τα πληρώσετε. Τώρα, αυτό που έχω πει πολλές φορές είναι ότι με τους 16 χαρακτήρες πάνε να φτιάξουν ένα ημιτελές fighting, απλά και μόνο για να προλάβουν να το έχουν έτοιμο στην ημερομηνία κυκλοφορίας που είναι αύριο 16 Δευτέρου. Ο λόγος είναι βέβαια... αφενός μεν ότι η Capcom, ότι η Sony πλήρωσε την Capcom για το exclusivity, αφετέρου ότι το PlayStation 4 θέλει κάποια καλά exclusives, αλλά στην ουσία ζημιωμένοι βγαίνουμε εμείς. Δεν λέω ότι το Street Fighter 4 ήταν full 100% έτοιμο όταν βγήκε, αλλά αυτό το πράγμα που βλέπουμε με τους 16 χαρακτήρες δεν τιμάει για μένα την Capcom όσον αφορά στην ποικιλία. Θα συμφωνήσω εδώ μαζί σου. Ναι. Δηλαδή, εγώ εξ αρχής δηλαδή ήμουν προκατηλημένος, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει τη βαθμολογία που πήρε το 4, το Street Fighter 5, αλλά σίγουρα εξελίσσει τη σειρά γιατί το κάνει πιο προσιτό στους αρχάριους παίκτες. Δηλαδή, π.χ. στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, που. Το 50% των gamers, ας πούμε, ξέρει να παίζει League of Legends, αλλά το 2% ξέρει να παίζει Street Fighter, το 1%. Εδώ είναι μια χαρά, ας πούμε, για τη χώρα μας. Εντάξει, στην Αμερική, στο Evo, ξέρουν να παίζουν Street Fighter. Εδώ με το V-Trigger, και με, δηλαδή βοηθάει τους παίχτες που είναι αρχάρι, έτσι ώστε μπορούν να παίζουν πιο αμυντικά, να μαζέψουν το V-Trigger μπάρα και να μπορέσουν να εξαπολύσουν καλύτερες αντιπιθέσεις. Okay, είναι σημαντικό αυτό, γιατί το Street Fighter 4 ήταν πολύ τεχνικό και πολύ εξειδικευμένο για αυτούς που. Που το κατέχουν και που λιώνουν στην προπόνηση και που ξέρουν να κάνουν, ας πούμε, κόμπος και ούλτρα και συνδυασμούς. Παίξε εσύ. Ρασί. Λοιπόν, το έχω δει τις κινήσεις του. I am Rashid of the... Και είναι από τους καινούριους. Να δούμε τι ψάρια πιάνει. Για να δούμε. Wonder if the mark of Shadowloo really exists. Άσου. Θες να κοιτάς μηνύματα ή βασικά είναι το θέμα ότι πρέπει να κοιτάω και τα moves. Λοιπόν, το πάμε κάπως περίεργο. Ωραία, για να δούμε πώς θα πας. Αν και πιστεύω καλά θα τα πας, εντάξει, ο Ρασίδ γενικά είναι λίγο πιο τεχνικός παίκτης από ό,τι έχω δει, χαρακτήρας, αλλά νομίζω δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Εν τω μεταξύ τα cutscenes, από ό,τι έχω δει σε άλλα stories, είναι ενδιαφέροντα τα cutscenes. Αυτά, ό,τι μπορεί να πει. Cutscenes. Ναι, και σε άλλα δεν είναι καθόλου. Με ημικύκλια παίζει αυτός, παιδιά. Ημικύκλια, γλωσσιά, ημικύκλια μπουνιά. Γυμνασμένος είναι πάλι. Σαν δείξεις με αυτόν εδώ. Καλύτερα. Ξεκίνησε, για πάμε. Λοιπόν... Εντάξει, παίζει κυρίως μιλή. Ναι,
βέβαια έχει μεγάλο ρίσκο από την πλευρή. Μέσα του έχουν μεγάλο ρίσκο. Είναι ακροβατικούλης. Ναι, με τρίγωνο και κύκλο κάνει το σπιν, αλλά... Πάρτο! Ωπ, έπιασε! Ανεμοστρόβιλος ρε φίλε, ούλτρα έλεος. Εντάξει, ρίχνει καλό ξύλο, μ' αρέσει. Καλός, πιστεύεις? Καλός είναι. Εντάξει, είναι καλός. Και εδώ βλέπουμε και το environment και την επίδραση με το περιβάλλον, έτσι. Κάτι που εγώ δεν έδειξα πριν. Ναι. Υπάρχει, βέβαια, δεν έχω δει. Στα δυνατά hits και ειδικά στα τελειώματα που σκάει λίγο και σπάνε κάποια πράγματα από το περιβάλλον. Τα έχουμε δει και σε άλλα 3D fighting. Και εδώ βλέπετε, αφού πλακωθήκανε, πιάνουν και την κουβέντα. Κλασικά. Ο Ρασίτ λοιπόν έχει μια μανία με τα κινητά και κοιτάει. Τουιτάρουν εκεί, κάνει chat. Στέλνει SMS βασικά, τα SMS να αυτά. Δηλαδή εντάξει, έχει ξεφτελιστεί τελείως το story. Όπνα. Απ' την αρχή. Γενικά είναι πολύ επιθετικός αυτός ο παίκτης. Να κόψουμε λίγο μαλλί από τα πρόβατα, να κάνουμε... Να δείτε το κοίτα να δεις που θα αρχίσω να συμπαθώ και μιλή χαρακτήρα, έλα εδώ. Παρθενιά τον πήρε, καλά εντάξει το επίπεδο δυσκολίας είναι γελίο απλά. Ναι, δεν είναι δυσκολίας, εντάξει. Τα πρόβατα στο βάθος. Είναι από τους αγρότες, από τα μπλόκα. Στα σχόλια στο YouTube μετά είσαι γραφικός. Ντροπή σου να κοροϊδεύεις, σαν και αυτά που σου λέγανε στο Facebook. Το Tekken είναι καλύτερο fighting από το Street Fighter σαν σειρά. Διαφωνώ Μιχάλη, αλλά ο καθένας με τα γούστα του. Αυτό πιστεύω και εγώ, ότι είναι γούστα. Δηλαδή θα πεταχτεί ένας άλλος και θα πει όχι το Mortal Kombat. Απλά είναι γούστα. Όποιος γουστάρει σπλατεριά, πιστεύω ότι είναι σίγουρα με το Mortal Kombat, έτσι. Εντάξει, και εμένα μου αρέσουν τα σπλάτερ. Απλώς εμένα δεν μου αρέσει το σύστημα μάχης στο Mortal Kombat. Προτιμώ αυτού του Tekken. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μου αρέσει το game. Πραγματικά. Κοίτα πόσα που έχει πάρει. Είναι λίγο... Λίγο δικός μας. Λοιπόν, δίνουμε link. Ήδη έχετε δηλώσει πάρα πολύ συμμετοχή. Δίνουμε link για να παίξετε μαζί μας Street Fighter 5. Λοιπόν, θα ακολουθήσουμε σειρά προτεραιότητας που έχετε αφήσει στο forum topic. Αυτό είναι το link στο οποίο αφήνετε το PSN ID σας μέσα στο link και σας κάνουμε από εκεί ad εμείς. Ακριβώς έτσι. Και ακολουθούμε τη σειρά. Λοιπόν, θα πας στον επόμενο αγώνα γιατί... Παίξαμε δύο μάτς και ήταν το story του Ρασίτ, δύο μάτς. Δύο ήταν. Ναι, δύο ήταν. Δύο ήταν. Club, Capcom. Οκ. Δεν είναι αγαπημένος τους ο Ρασίτ, από την Capcom. Μόνος σου. Μου τον είχε μόνο το Ρίου. Τον έβαλες favorite fighter. Τον έχα favorite, ναι. Άρα θα παίξει υποχρεωτικά με το ρίο σου. Και αυτό θα παίξει με τον Bison. Bison είναι λίγο underplayed, αλλά εντάξει, άμα ξέρει να παίζει. Άμα ξέρει. Ναι, ακριβώ αυτό, ξέρει. Άμα ξέρει να τον παίζει, τον Bison. Ναι. Λοιπόν, τσχαρίζει. Θε να πατήσω καμπανάκι για το καλό. Ναι, πάτα. Round 1. Fight. Έλα μου. Α, τα counter που λέγαμε. Όχι. Λοιπόν, πολύ... Καθόλου καλά δεν έχω ξεκινήσει. Ναι, άμα ο άλλος έχει προπονηθεί όλη μέρα. Μάλιστα, δεν πιάνει καν λάβει στο κλωτσίδι. Ωραία δεν πράγματα. Κάνει, ναι. Μάλλον έχουν αλλάξει, ξέρεις, τα controls. Ξέρεις, έχω να χτυπήσω. Ρε φίλε, σηκώνομαι, δηλαδή, το έχουν αλλάξει πολλά. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Okay.
Όχι! Ω! Oh, δεν έχω! Δεν έχω! Με γάμισε! Μία κίνηση να κάνει, γεια σου! Όπα! Όχι ρε πούστη! Και πάμε στον... αφού δεν μπορούμε να παίξουμε αντίπαλ, τι να κάνουμε? Πάμε να δούμε την ιστορία ενός άλλου καινούργιου του Νέκαλη, αυτού του Ταρζάν. Τόσο Ταρζάν ο περίεργος. Τόσο Ταρζάν, απλά λίγο πιο τρομακτικός. Ναι. Τα μαλλιά του μοιάζουν με φίδια. Μήπως είναι φίδια. Μήπως είναι ο γιος της Μεδουσάς. Warrior Pro. Ναι. Λοιπόν, ειδικές κινήσεις έχει το Ζήτα του Βέγκα, Ζήτα και γροθιά, η μικύκλιο μπροστά κλατσιά είναι άλλη μια κίνηση, πίσω μπροστά μπουνιά είναι σαν του Γκάιλ, πίσω 2 δευτερόλεπτα μπροστά μπουνιά, και μικύκλιο ανάποδο και γροθιά. Μάλιστα. Μάλλον με το Ρίο παίζεις πρωτάγωνα. Λες, ε. Ναι, τα μαλλιά του φίδια. Μικύκλιο μπουνιά. Μπλοκ μπροστά, τρεις γροθιές, λοιπόν. Λίγο να μια... Ναι, το έκανα τώρα. Πίσω μπροστά γροθ. Θες να βγάλεις τις κινήσεις, ε? Ναι. Πίσω μπροστά. Να το, αυτό το πράγμα έκανε. Γροθιές είναι. Λοιπόν, πίσω μπροστά. Δύο μπροστά, τρεις γροθιές, Ελένα και η μικύκλιο, μικύκλιο γροθιά. Βασικά αυτό που πριν ένας φίλος ότι είναι λίγο μίνι το χειριστήριο, είναι λίγο compact, αλλά εντάξει. Ναι, είναι μικρούλι. Είναι μικρούλι, ναι. Δηλαδή τα χέρια σου κάθονται στις, όπως βλέπετε, γύρω από το χειριστήριο, έτσι. Δεν έχω χώρο να τα κουμπίσω, κάθονται γύρω. Ναι, εντάξει. Είναι αυτή η τέλη διάλυση. Α, και ο Ντάλσιμ. Ναι, ο δικός μας είναι Ταρζάν. Δεν μιλάει καθόλου. Κάνει αυτό. Είναι λίγο άμπαλος. Γιατί το μπούστι. Μέχρι και ο Ντάλσιμ θα με γλεντήσει. Ο Ντάλσιμ είναι γιόγκι. Γιατί να μην το κάνει. Κοίτα πως πάει. Πάει σε φάση tag life. Σε έχω. Πίσω μπροστά hold γροθιά. Α, ανάποδο μικύκλιο όλο και γροθιά. Και μπροστά και κλωτσιά. Ανάποδο μικύκλιο όλο και γροθιά. Δεν έχει μεγάλο range ο... Ωραία παιδιά, πολύ κράτησε, πάρτο. Ποιο είχαμε εδώ? Αυτό ίσως είναι που τον καίει, ότι δεν έχει μεγάλο range. Ναι. Σεισμούλης, τον είδες? Ναι. Αλλά ο σεισμούλης είναι στα 5 μέτρα πιο κάτω, ξέρω εγώ. Ακριβώς, είναι να το κάνεις από μακριά αυτό. Δεν θα έχεις και κάτι range, σαν κίνηση. Λαβή. Στην κεφάλα σου. Μη Τζέιν Γιου Ταρζάν. Μη Τζέιν Γιου Ταρζάν. Να δούμε τώρα αν θα έχει και τρίτο αντίπαλο. Είναι ο Bison, ναι. Και εδώ τελειώνει η επίλογος του Νέκαλη. Okay, εδώ πέρα βλέπουμε loading time παραπάνω από το κανονικό. Ω, μου την μπλόκαρε ο μπούστης. Έπρεπε να το πιάσω. Πολύ καλά. Α.
Ω, καλά, δύσκολο το βλέπω. Ρε. Το βλέπω για Detroit, βλέπω την ιστορία. Το Bison τον έχουν φτιάξει, ρε. Έχει καλά counters ο πούστης. Τι γελάς. Δεν τους είδες τους άλλους πίσω, τους Stormtroopers, πώς πήγαινε. Α, ναι. Εδώ είναι αυτό που είχαμε παίξει στο YouTube. Όσοι μπείτε στο YouTube να δείτε το βίντεο μας, που κουβαλάνε κάποιοι διάφορους φακέλους, κάτι κουτιά. Ένας κάθεται στο PC του και βλέπει διάφορα. Δουλεύει στο PC και εμείς πέσουμε. Ωπ, πάρ' την κεφάλα. Για να δούμε τώρα. Εντάξει. Μπράβο. Στο όριο. Λοιπόν, αυτός είναι ο άλλος καινούριος, ο Νέκαλη. Ναι, πώς σας φάνηκε. Εντάξει. Μου φαίνεται λίγο μέτριος. Μετά από κοντά, ίσως είναι πολύ καλός. Νταλσίμ. Με τη Μίκα το έχεις τελειώσει εσύ, απλά δεν το είχαμε δείξει. Με τη Μίκα, ναι. Με τη Λάουρα επίσης θέλεις να δείξουμε αυτήν που είναι καινούρια. Ας δείξουμε τη Λάουρα. Παίξουμε με τη Λάουρα να παίξω εγώ με το φαν. Και είναι καινούρια και πληθωρική. Είναι, εντάξει, θα τη δείτε. Βραζιλιάννα. It's time to start your Matsuda style electric shock training. You just put it already. Masters online karate. Οκ, είδα πρώτος αγώνας με τον Μπέρντι. Λοιπόν, έχω παίξει μία φορά με την Λάουρα. Δεν θα κινήσεις της. Δείτε το πάρα. Κλασικός είναι, από Βραζιλιάννα. Είναι κάπου έιρα φάση. Εμένα μ' αρέσει, δεν ξέρω για σένα. Και αν πλακωθούμε, λέει, θα σε βγάλω έξω για δείπνο. Η γυναίκα το λέει αυτό. Και η Λάουρα πάλι με κλασικά με ημικύκλαια είναι, δηλαδή ημικύκλαιο μπροστά γροθιά, αντίθετο ημικύκλαιο γροθιά και αντίθετο ημικύκλαιο κλωτσιά. Πω, το καποέιρα πάει βροχή εδώ μέσα. Και όταν θα βάλουν τον ακούμα θέλω να δω αν θα απλοποιήσουν τις ούλτρα κινήσεις του. Δηλαδή, αυτό που είχε ρε παιδί μου τα χίλια χτυπήματα. Ναι. Που ήταν. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ναι, αν θα το απλοποιήσουν, γιατί ήθελες τέσσερα κίνηση, stick και τέσσερα buttons για να το κάνεις. Ήταν αρκετά περίπλοκο. Ένα δίκιο το έχεις, ναι. Αλλά έκανε μεγάλο damage. Θέλω να δω αν θα το απλοποιήσουν και αυτό, γιατί γενικά έχουν απλοποιήσει τις ούτρακες. Βέβαια, όποιος είναι ας πούμε expert και μπορεί να κάνει κόμπος. Εντάξει, δεν τον. Ή μπορεί να κάνει counters όπως είδαμε πριν τον Bison, δεν τον παίζει τόσο εύκολα. Βέβαια, από τη μία, σκέψτε το, μήπως είναι λίγο άδικο αν μπορούν όλοι να κάνουν αυτή τη special κίνηση του ακούμα. Άμα δεν ξέρει να κάνει κόμπο, δεν έχει. Δηλαδή, πάνω στον Λέντερ, ξέρει πάνω στο τσουλί. Βέβαια, δεν μπορεί να κάνει κόμπο όπω στο Fed 4. Είναι κάπω πιο δύσκολο από ό,τι έχω δει. Δηλαδή, στο 4, α πούμε, έκανε τρελού συνδυασμού. Για τα μεγάλα κόμπο τώρα μιλάμε. Ναι. Τουλάχιστον από όσο έχω δει μέχρι τώρα στο online. Μιλάω βλακίες, δηλαδή θέλω να παίξω online για πολλά μάτς να δω τι γίνεται με τα κόμπους, με τα counters, πόσο μπορεί να φτάσει κάποιος. Επίσης να πούμε ότι κάνει και βραζιλιάνικο ζιουζίτσου η Λάουρα. Θα κάνει μόνο καποέιρα, μην παρεξηγηθώ και είναι ότι είπα κάτι λάθος. Ποιον έκαναν. Τον Κέν είχατε πει. Εύκολη η Κάριν. Αλλά εγώ όταν έπαιξα με την Κάριν ήταν καλή. Απλώς τώρα είναι το επίπεδο δυσκολίας, ξέρεις. Και μετά το ξύλο πέφτει και κοτσομπολέσκι γυναίκα. Ναι. Κοτσομπολέσκι κουβέντα για τα μαλλιά, για τα κοσμήματα. Σε παρακαλώ, αυτές δεν είναι γυναικούλες. Ναι. Είναι warriors. Και τώρα παλεύεις με το όριο. Στη Νέα Ζηλανδία. Κοίτα εδώ. Αυτό επίσης με τα locations μου ενοχλούσε και το 4, ότι δεν έχει κάθε χαρακτήρας τη χαρακτηριστική
τη χαρακτηριστική πίστα του, στη χώρα του, το stage του, την αγαπημένη μουσική. Αυτά που αγαπήσαμε από το Street Fighter 2. Αυτά χαθήκαν από το 3 και μετά και δεν επανήλθαν ούτε στο 4. Το έχεις παράπονο, ναι. Το έχω παράπονο, ναι. Να λέει, ξέρω εγώ, Japan και να παίζει πίστα του Ρίου και να παίζει η κλασική μουσική του Ρίου. Γιατί το κάνει αυτό η Capcom, μας έχει κάτι φουτουριστικά περιβάλλοντα. Ποιος νοιάζεται, ρε Capcom, δηλαδή έφτιαξε το gameplay του παιχνιδιού από το 4 και μετά, αλλά δεν έχει τα κλασικά stages και την κλασική μουσική. Και ας τα αλλάξει, ρε παιδί μου, τα stages, ας τα εμπλουτίσει. Αυτό ήταν το μόνιμο παραπονό από το 4 και μετά. Νομίζω το είχα βάλει και στα αρνητικά του review του Street Fighter 4, ότι δεν έχει το soundtrack του 2 και τα stages. Τέλος. Όσοι το έχουν παίξει το 2, καταλαβαίνουμε. Αλλά το gameplay από το 4 και μετά ήταν σίγουρα στο σωστό δρόμο, ας το πούμε. Επειδή στο 3 δεν είχε και πολύ να δείξει. Πέρα από τους αδιάφορους χαρακτήρες, έτσι δεν το συζητώ. Έτσι, αυτό που λέει ο Χρήστος, γι' αυτό και έχω βάλει 10 στο Street Fighter 2 και είναι από τα λίγα δεκάρια που έχουν μπει. Ισχύει, όταν βάζεις 10, δηλαδή στο Game World, Street Fighter 2 έχει 10, Super Mario 64, ποιο άλλο, Metal Gear Solid 4, είναι μετρημένα όλα αυτά τα κείμενα. Είναι λίγα. Είναι που όντως αξίζουν. Αυτό που λέει είναι τέλειο. Τελεία. Αυτό. Όχι, έχει ένα περίεργο art direction. Wow, Game of the Year. Έτσι. You like that. Well, I need to get going. See you. Lately, I fought with an air. Oh my God, there's Antief. Okay, let's begin. Πόσο δεν μ' αρέσει καθόλου αυτός ο χαρακτήρας. Ορίστε. Όχι. Κουτουλίδια. Τελευταίος πρέπει να είναι αυτός, ε. Τελευταίος είναι, ναι. Στην αρένα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Η κίνηση της Λάουρα. Είναι η γυναίκα που εκπέμπει ηλεκτρισμό. See you. Σ' αρέσει η Λάουρα. Όχι. Τι πιστεύεις για το μαλλί της? Η Μίκα μου αρέσει περισσότερο. Εντάξει, μόνο το μαλλί της Λάουρα αξίζει. Τα πόδια της είναι χοντρά, δεν είναι για τα γούστα μου. Το μαλλί της πάντως είναι πολύ ωραίο. Εγώ λέω να το κάνω έτσι. Να το κάνω μισό-μισό. Τι σου Λάουρα cosplay. Δεν νομίζω, είναι τόσο εύκολο. Δεν μ' αρέσει να κάνω εύκολα. Πάμε να δούμε το φαν του καινούριου χαρακτήρα. Οκ. Δες βιντάνια. Δες βιντάνια. Λάουρα, where on earth did you go? Λοιπόν, για να δούμε τι παίζει με το funk. Ο funk είναι πολύ άσχημος πάντως. Ξέρω ότι ήταν άσχημο αυτό, αλλά έπρεπε να το πω. Μόνο δύο ματσάκια. Μου θυμίζει, ξέρεις ποιο είναι, από το Chaos Engine στην Amiga, τον τελευταίο χαρακτήρα, τον Preacher, που ήταν πάλι ίδια φάτσα. Μικρό γυαλάκι εδώ, ναι. Ίδιο μαλλί, ακριβώς το ίδιο. Εμένα ξέρεις ποιο μου θυμίζει? Τον αστυνόμο Σαΐνι. Με αυτά τα γελιά. Παλιό καρτούν. Το ξέρω. Εντάξει, είναι περίεργος. Είναι απλά ένας ψηλός αστυνόμο Σαΐνι. Έτσι νομίζω. Ο Σαΐνις δεν είχε αυτό το μαλλί. Καλά, εντάξει, δεν είχε αυτό το μαλλί. Απλά σου λέω όλο το στυλάκι με το γυαλί και... τουλάχιστον εμένα έτσι μου φαίνεται. Είναι και λίγο γλοιώδης. Ξέρεις, προσπαθώ να τους βρω κοινά σημεία. Δεν βρίσκω τις κινήσεις του φαν. Οκ, μάλλον θα αυτό σχεδιάσεις. Πρέπει να είναι κάτω πάνω γροθιά, πίσω μπροστά γροθιά, πίσω μπροστά κλουσιά. Το δω τώρα. Great Lord Bison. As proof of our loyalty, you are all dead. Πάει για Bison τώρα το game, βλέπω. Ναι. Κοίτα πως είναι. Νάτο. Τι πετάει ρε, τι είναι αυτά. Τι είναι αυτές οι γλίτσες. Έλεος. Μετά. Κοίτα πως πάει. Αυτός βγήκε από το Matrix. Είναι λίγο fail, έτσι. Είναι. Εντάξει. Κάνει moonwalking μάλλον. Γεια σου. Δηλαδή ακόμα και ο Bison, όχι ακόμα, πολύ απλά ο Bison, άμα τον έπαιζε κανονικός παίχτης θα τον γλένταγε.
πάρτι με το χαπιά. Ράτο έπιασε. Έλεος! Ίδιο πράγμα είναι. Το πουλάκι. Τι φας. Είναι, παίζει να είναι ο πιο γελίος χαρακτήρας στην ιστορία του. Μα φαίνεται καταρχάς έτσι όπως πάει. Πάει σαν γκέινα. Κοίτα εδώ πως τις έφαγε. Πέτα του καμιά γλίτσα. Εντάξει. Εντάξει, κέρδισες. αυτό ήταν τραγικό. Ήμαρτον, έτσι. Από τι εμπνευστήκανε για τον φτιάξανε. Συγγνώμη, δεν ήταν μέσα στο ρόστερ η Σάκουρα και ήταν αυτός. Μα έπρεπε να δείξουν ότι θα φτιάξουν νέους χαρακτήρες. Ότι θα δείξουν 4 νέους χαρακτήρες. Οι 12 παλιοί. Μπορεί να λείπουν άλλοι 12, δεν έχει σημασία. Αλλά οι 4 είναι καινούργιοι χαρακτήρες. Και οι άλλοι θα προσταθούν στην πορεία. Αφού τους ξέρετε. Ξέρετε το Honda, τον Blanca. Ναι. Ξέρετε, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα τους δείτε. Το πότε. Εντάξει, βλέπουμε. Τι, όχι πάλι μαζί σου. Όχι πάλι, ρε. Τι! Τι έγινε τώρα. Πες είναι το πιο λίθιο story. Πες, μας τρολάρει Capcom. Τον πάρω παρθενιά τώρα. Που να ακούσεις τα ηχητικά εφέ, είναι γελίο. Μπράβο! Νομίζω πως... Όχι για ένα hit! Εντάξει. Αυτό ήταν. Έφαγε... με αγκονιά έφυγε. Μην το γελάς, οι αγκόνες είναι δυνατοί. Να. Με γονατιά βασικά, όχι με γονατιά. Τώρα αυτή την ερώτηση θες να την απαντήσεις. Πόσο δερμάτινα παντελόνια έχεις? Νομίζω όλα εκτός από τρία πρέπει να είναι δερμάτινα. Ο κορκολής σε καρτούν, λέει ο Σίμος. Πώς είναι έτσι ρε παιδιά, αλήθεια? Μπορούμε να στείλουμε όλοι ένα petition στην Capcom να τον βγάλει αυτόν και να βάλει τη Σάκουρα, please. Θα μας κάνεις fund το petition. Εντάξει, κάποια στιγμή θα μπει και η Σάκουρα θα πει. Εγώ θέλω να παίξω τώρα. Η Σάκουρα. Ναι. Παίξε με κάνα ρίου και είναι πιο σοβαρή. Α, είναι πιο σοβαρή. Επειδή είναι άντρες γι' αυτό. Εντάξει, έχω τόσα online matches, πες να έχω παίξει πάνω από 150 στο Street Fighter 4, ένας δεν είχε πάρει Σάκουρα. Βέβαια, είναι underplayed, γιατί πρέπει να ξέρεις να παίζεις. Ναι, εντάξει, καλά. Σάκουρα. Απλά το damage που κάνει είναι αστείο. Καλά. Εντάξει. Αλλά εσύ την παίρνεις γιατί είναι γυναίκα. Όχι, έχει κινητικότητα, έχει mobility. Γιατί είσαι είναι πρόεδρος καλή του φεμινιστικού κινήματος Ελληνίδων Gamers και εσύ ΩΜΕ. Μην τον ακούτε, μη σας πω ότι είμαι και μισογύνης, μην τον ακούτε. Εγώ αλλά... είμαι μισογύνης. Όχι εγώ, για μένα είπα. Μην τον ακούτε, αλλά η Σάκουρα, τι είναι άλλο πράγμα. Ωραία, από τους νέους έχουμε δείξει. Λάρα, ναι, καλή. Ρασίτ Φανκ, τους δείξαμε τους νέους. Τους δείξαμε, κάτω, ναι. Ωραία, είμαστε κομπλε. Πάμε να παίξουμε online τώρα. Άμα βρεις. Ναι, άμα βρεις. Κάνουμε τους ταυρό μας. Α, survival το παίξαμε, ναι. Λοιπόν, μπράβο, αυτά είναι τα πρώτα δυσκολία που λέγαμε. Θέλω να δω κάτι στο story. Λοιπόν, survival. Να βάλω χέλ. Βάλτε το χέλ, για μένα βάλτε. Βάλτε το χέλ. Μέγιστο επίπεδο. Και θα πάρεις ρίου. Ναι. Ακουστικά θα πάρεις. Ας πάρω και εγώ. Οπότε τώρα παίζω σαν να μην υπάρχει αύριο. Μέχρι να με σταματήσει κάποιος. Και καταστρέφει το κόσμο σήμερα. Ναι. Αστοχεύσεις και η χώρα, δεν με πειράζει. Α, με τη Λάουρε θα παίξεις. This is μάλλον. The path of my destiny. Α, όχι με Ρίου. Mirror Match που λέγατε και εσείς οι φάνες του Mortal Kombat. Ίδια ατάκα, εν τω μεταξύ δεν έχει φροντίσει καν να αλλάξει αυτή η ατάκα κάπου. Πάμε, θα φάω ξύλοντα. Ω, έχει και epic μουσική Ρίου. Κάνε μας τη χάρη ρε Capcom, αυτό είναι το χέλ επίπεδο. Εκτός και να δυσκολεύει μετά. Έχει κλιμακωτή δυσκολία. Ας ελπίσουμε, πάντως αυτό δεν είναι χέλ. Αυτό ήταν προπόνηση. Πάμε. You have not selected any supplements. Κάτσε, τι είναι τα supplements? Health recovery high. Επιλέγεις supplements ανάλογα με το... Καλή φάση. Do not use, όχι, να μαζέψω ρε παιδί μου. Okay, ναι. Μπορεί να μαζεύεις για τη συνέχεια, ναι. Καλά κάνεις που μαζέψεις.
Άλλη μία με χοντρά πόδια. Συναγωνίζεται τηλεόραση, ποιοι έχετε πιο χοντρά. Η πίστα δεν έχει αλλάξει, ε. Νομίζω είσαι στην ίδια. Ναι, τώρα η δυσκολία τη βλέπω. Κάτσε, θα δούμε μέχρι το τέλος. Τη βλέπεις γιατί είναι καλύτερη από σένα, γιατί... Όχι, αφού τρώει μέχρι και σκούπα, ρε. Τίποτα, τα ίδια είναι. Κρατάω supplies εγώ, πάμε. Καλά, κρατά, λοιπόν, do not use supplement, yes. Έλα, αυτό ήθελα να κάνω, αλλά μου βγει. Κάθε σε πάση διαλογισμού σου πετάει ένα πόδι. Είναι πολύ δαγκλά. Να. Πάμε, stage 4. Yes, χωρίς supplements ακόμα, κρατάμε. Πότε θα αγοράσεις, σε κάποια φάση πρέπει να μην αγοράζεις. Το θέμα είναι αν θα το αγοράσω, το έχω μόνιμος ή θα χαθεί, ας πούμε. Άμα δεν αγοράσεις, δεν μπορείς να το αγοράσεις. Ω, και τώρα παίζουμε και, ναι. Με τον χάλια το μαλλί, το λεμονί. Λεμονί είναι το μαλλί, θα γράψει το ρυπτή. Ναι, μην χάσεις. Εσύ, μην χάσεις. Θα μου το κόψει. Όχι, το πήρε όλο. Έχει βάλει μουσική και ένα. Ω, κοίτα πως είναι μπάρα, ρε. Μου κόβει παραπάνω damage ο άλλος. Αυτό είναι. Όπα. Εντάξει. Το είδα πριν, σου κάνει. Μουσική users. Λέει, ήταν δύσκολος αγώνας. Όπα, no, τώρα θα πάρω health recovery. Ω. Τρεις κινήσεις, μόνο αυτό σου λέω. Εντάξει. Κοίτα εδώ πως έρχεται! Κοίτα. Με τσαμπουκά! Τι σου κόψε! Πόσο μου κόψε! Κοίτα τι σου κόψε με το τίποτα! Με το τι μου έκανε! Επειδή είναι χέλ γι' αυτό, ρε! Πρέπει να τον έχω σε απόσταση τώρα! Η μάχη είναι φάση ζόκ, θυμάστε! Δεν ξέρω, λέει! Ναι, μόνο έτσι, ρε! Αυτό που λέτε συνέχεια, ότι άμα παίζεις με Ζάντζεφ, το παίζεις έτσι, με zoning μόνο. Λοιπόν, τώρα να δω, θα μου το κρατήσει όμως. Full health recovery. Α, κάτσε ρε, το health πάνω το είχα από πριν, έτσι. Α, γι' αυτό τα μου αγοράσεις. Ναι. Δεν μου κόψε, αλλά λέω κι εγώ, δεν μου έκανε καμιά κίνηση ρε, από πριν δεν το health τόσο. Να τι κάνω. Η κάμη πιο ωραία από όλες, εντάξει. Εγώ προσωπικά. Και παίζει και μουσική κάμι. Είδες αυτό που έλεγες με τις μουσικές. Ναι. Ω, perfect. Άντε, γεια. Αυτό ήταν perfect. Στο χέλ, έτσι. Yes, proceed. Ο Βέγκα. Ο Βέγκα. Ναι. Ο ρομαντικός. Ο κουνιστός. Ωραίος. Σ' αρέσει ο Βέγκα, ε. Ναι, γιατί είναι ρομαντικό. Σ' αρέσει να μετροσέξω όλα σένα. Οκ. Οπ, οπ. Ω, με σάπισε. Α, μετροσέξω, αλέ. Έλα, Βέγκα. Δείξ' του τι είσαι. Όχι. Όχι, ρε γαμώτο. Πάρτο. Όχι, δεν το πήρε. Όχι, ρε, λαβή στον αέρα. Ένα, έλα, χατούκεν είσαι τώρα. Έλα,
Εντάξει. Σε δυσκόλεψε όμως. Αυτός, το, αυτός είναι, είναι καλό. Ειδικά αμυντική, ας πούμε, πριν perfect, εντάξει. Ναι. Ποια άλλη recovery. Μη κύκλο, μη κύκλο, high punch, high kick. Ζόρι. Όχι! Ω, καλά με γάμισε, εντάξει. Έκανε τρεις φορές την ίδια κίνηση. Κοίτα εδώ! Πάτω μέσα λίγο! Όχι, τίποτα, άμυνα έκανε. Τώρα θέλει zoning full. Όσο είναι... Εντάξει, μόνο έτσι. Sorry. Δεν γίνεται αλλιώς. Εσύ ξέρω. Εντάξει, εσύ στάση μέχρι αυτή την πίστα, δεν. Ναι. Δεν μπορεί να στείλει τίποτα. Stage 9. Δεν έκανε full health recovery, είδες. Θα μπορούσε να έχεις αγοράσει μεγαλύτερο, θα μπορούσε. Όχι, μέχρι 9.000. Αν μου τύχει κανένας εύκολος τώρα. Κανονικά πρέπει να έχει 15 stages, αφού είναι 16 χαρακτήρες. Ναι. 9 είναι τώρα, ή 10. 9. Αυτή έχει πολύ στυλ, αυτή η Κάρι, είναι πολύ, πολύ στυλά. Όχι, γάμο το. Τρώει και τη σκούπα, ρε. Αυτό είναι χέλ επίπεδο, αυτό τρώει τη σκούπα. Γιατί ήταν τόσο εύκολο αυτό. Αγώνας από τα Lidl. Έλα. Αγώνας από τα Lidl. Εντάξει, συγγνώμη, τι φτιάξαν τώρα. Είναι λίγο unbalanced. Το μόνο, ο μόνος που με ζόρισε ήταν ο Bison και ποιος άλλος. Και ο Vega. Ναι, και ο Vega, αυτοί οι δύο. Ouch. Δεν προλαβαίνει καν να μαζέψει Βέντρικερ μπάρα. Τόσο δηλαδή τελειώνει ένας γύρος και τις τρώει, τα τρώει αμάστα. Λοιπόν, stage 11 ήταν. Health recovery μόνο, τα άλλα είναι... Τα κλαίνει οι ρέγγιτς. Άρα θέλω άλλα 4, έτσι. Άλλα 4, ναι. Ελπίζω να έχει κανένα καλό achievement, ε. Κάνα gold, δώσε κάνα gold, ρε Capcom, μην τσιγκουνεύεσαι. Για να δούμε. I will kill you. Fight. Oh. Όχι. Όχι! Έλα, τον έχεις! Έλα, ρε πούστη! Δεν την περνάει εδώ τα τσουμάκι μέσα από το Sonic Boom του! Όχι, ρε πούστη! Πόσο... Ένα hit είναι! Ένα hit! Εντάξει! Τώρα κάπως ανεβαίνει η δυσκολία. Πόσο recovery έχω. Είναι πολύ καλός. Όχι πολύ. Oh. Είναι λίγο το recovery που σου κάνε. Α, η Armic! Rainbow Mic. Έχει γίνει τώρα live λίγο η φάση. Δεν είναι καθόλου προκλητική. Είναι η ιδέα σου, ό,τι και αν πεις. Άντε καλέ. Πώς κάθεται και τις τρώει, εξήγησε το μου. Ίσως σου είπα, η CPU ήταν unbalanced σε κάθε
Τίποτα, έχει πένα, μια λαβή και... Οπ! Πάτσε το πάνω κατά λαβή, εντάξει, λαβή και τέλος. Λοιπόν, full health recovery 25, το έχω. Για να δω. Ναι. Βλέπω, ωραία. Πήρε. Το πήρε. Μάλλον θα το πάρει την επόμενη. 14 stage, δεν είμαστε. Ναι. Πάμε για το 14. Αν είναι 15... 13. Τρία μάτς μείναν, αυτό και άλλα δύο. Άντε. Με το καλό. Αχ! Ναι. Έλα ρε εσύ, τα πας πολύ καλά. Α, μου φύγε. Είναι χοροπηδικταράς είναι. Μου ρίξε μια γερή. Ω το μπούστι. Άντε τώρα με τσάντησες. Πολύ mobility. Είναι καλός πάντως, είναι καλός. Για μιλή είναι καλός. Εντάξει. Είναι γρήγορος. Είναι γρήγορος, να ισχύει. Φτιάχνεις εύκολα κόμπους με αυτόν. Σχεδόν full health recovery. Δύο stages μείνανε. Α, αγαπημένη σου Λάουρα. Αυτή πρέπει να είναι η κοπαλιά του Μπλάνκα. Αν κρίνουμε από τον ηλεκτρισμό, όλοι οι Βραζιλιάνοι ηλεκτρίζουνε. Τι κάνει ρε με κοιτάει. What the fuck, man. Έχει να φάει κράξιμο το AI στο review, ε. Α, κοίτα. Τα τράγια μάστα, τη σκούπα όλα. Εδώ κοίτα. Δεν έχει άμυνα. Δεν έχει άμυνα, γεια σου. Για όσο άμυνα και να κάνει, πάει. Δεν έχει, ναι, αυτό. Δεν έχει hit points. Και με κάποιον δεν έχει παίξει. Με κάποιον δεν έχει παίξει. Ένας έμεινε. Ο Ken. Το έχω παίξει, έχω παίξει. Τέταρτο μάτς έπαιξα, ναι. Α, ναι, μπράβο, έχεις απολύτω. Νταλσίμ, όχι, Νταλσίμ. Α! Ο Γκέι! Ο Φανγκ, ναι. Ο Χάλιας. Κοίτα τι πετάει ρε. Αυτό βλέπεις ότι έχει slide. Άρα αυτός δεν τον παίζει. Αυτός τον παίζεις με... Πιο close τον παίζεις. Μου τον παίξει με range, μπορεί να σου κάνει κόλπα. Έτσι, αυτό τον παίζεις από κοντά. Ναι. Μόνο από κοντά τον παίζεις. Ναι. Ω, τα πάντα όλα. Σιγά ρε. Άντε, γεια. Αυτό τώρα τελείωσα στο χέλε επίπεδο το survival, σοβαρά. Θέλω να δω τι τρόφι θα πάρεις. Τι? Έχει κι άλλο. Νομίζω θα είναι το τελευταίο άμα έχει κι άλλο. Α, ναι, παίξαμε και mirror match, ρίου με ρίου, ναι. Άρα έχει 16, αυτό είναι το τελευταίο. Ποιος μας εξέφυγε? Ο Νεκάλι, μήπως. Ναι. Ναι, με τα μαλλιά φίδια. Κοίτα εδώ φάτσα. Ρε, ποιον μου θυμίζει, ρε. Έναν γνωστό σου, αυτόν που είχε έρθει και εσύ είχε δει στο Gaming Festival. Γνωστό μου. Έναν στο Gaming Festival. Αυτό μωρέ, ο. Πώς το. Ο Γκοθάς μωρέ, στο Gaming Festival. Πώς τον λέγανε. Ο Σερ Άντζελο. Ο Σερ Άντζελο, ναι, θυμίζει το Σερ. Εντάξει, δεν σου άρεσε. Για του λίγου. Ο Νεκάλι είναι πιο όμορφο. Α, όχι, sorry, κατάλαβα, εντάξει. Σερ Άντζελο, αν βλέπει το live, αποκλείεται να το βλέπει. Άλλο ένα χείρι. Εύκολα. Βασικά νομίζω ότι τέλος αυτό. Τέλος τώρα. Ξέρεις, next match 17 λέει. Έχει και stage. Και να σου βγάλει κανέναν εχθρό. Δεν ξεχάσαμε να παίξουμε. Με κανέναν, ναι. Για να δούμε μήπως σου βγάλει ξανά κάποιον. Θα μου βγάλεις τους ίδιους. Κάμι. Έχω παίξει με κάμι, ρε. Τώρα θα γίνει μέχρι αύριο, θα παίζω. Σου βγάλεις τους ίδιους μέχρι να βαρεθείς. Έλεος, απλά έλεος. Ναι, με αυτό το επίπεδο δυσκολίες δεν έχω θέμα να παίζω μέχρι αύριο, αλλά είναι, ξέρω εγώ, αντι-live stream το. Αντι-live stream. Ναι. Κοίτα, εδώ σχεδόν παρθενιά, ρε εσύ. Wow, καλά, ειδικά τώρα που θα λέω. Μη και προηγουμένως την είδες perfect. Είναι η δεύτερη φορά. Όπου και να την πετύχω την Κάμι, την παίρνω παρθενιά. Έτσι να σου έρθει ο Βέγκα να μάθει. Ναι. Εντάξει, νομίζω δεν θα πεθάνω ποτέ, αλλά για να δούμε πόσα έχει το survival. Δεν νομίζω να λέει.
State, πάντε 5 survival, number of matches. Δεν μπορώ να βρω πως έχει το survival. Γιατί έχει απεριόριστα. Ναι. Αφού παραδέξω ότι θα πήγες πολύ καλά και φύγε από εκεί. Πώς βγαίνω. Καλά, εντάξει, βάζω προσίτ και μετά κάνω quit. Ναι, κάνεις quit. Να το όσο βέβαια. Να το παίξεις από περιέργεια. Αλλά... Γιατί δεν είναι κρίμα να χάσεις. Ναι, καλά, τι να χάσω, μωρέ. Ορίστε. Λοιπόν, go to main menu. Για να δούμε. Ξέρεις ότι θα πέσει πολύ ξύλο σε αυτόν τον αγώνα. Άμα κερδίσεις, παίζουμε με άλλον. Άμα χάσεις, παίζω εγώ με αυτόν. Όχι, πάρει ρίου. Καταλαβαίνεις τι θα μου κάνει. Γερμανός είναι. Έλα, πάρε το αίμα μας πίσω. Έχει και level. Είμαστε level 40, αυτός είναι 32. Αλλά, ναι. Είναι unranked επίσης. Τώρα ξεκίνησε να παίζει, οπότε εντάξει. Εκεί. Έχεις αγχωθεί. Όχι. Πω, μου κάνε λαβή. Πώς το κάνω το Σοριούγκεν! Πώς το κάνεις και εσύ, τι είναι. Σου κάνει και βιγκόζ, για να μαζέψει... Πω, τι μου κάνε! Πω, πω... Εντάξει, δεν πειράζει. Good, λέει. Όχι με τις λαβές σου, γκέι. Οπ, συγγνώμη, παιδιά. Αχ, άμα το τρώγε αυτό. Καλύτερα έπαιξε το δεύτερο. Άντε, γεια! Του βάλε την ούτρα, φέρα το παιχνίδι στο βάθος. Αλλά δεν ξέρω αν το βάθος. Κράτα τον Γκέν, δεν πειράζει. Αναγκαστικά τώρα. Πω, πω. I will keep on fighting, I know the answer lies ahead. Όχι, θέλω να ξαναπαίξω μαζί του. Πίστεψε να υπάρχουν και πιο δύσκολοι. Ναι, χαίρομαι λοιπόν, πολύ. Σαν αυτό που σου είχε πριν με τον Bison. Καλά, αυτός ήταν. Τώρα αναγκαστικά παίζουμε Ken. Let's do this. Τι λέτε, θα τον νικήσω, θα χάσω. Όχι, πιστεύω θα το πάρεις. Σου στείλε μήνυμα ο Κρέιτος. Τα θέλει να πάμε στον Όλυμπο. Ναι, ναι. Πάμε στον Όλυμπο να φασωθούμε. Θα το φάσουμε στον Κρέιτος. Ναι. This is the path of my destiny. Τι θα πει, ούγκα μπούγκα. Come on! Let's turn up the heat. Round one. Γιατί με βγάζει δεξιά, δεν μ' άρεσε αυτό. Έλα, και εμένα που με έβγαζε. Ναι, το ξέρω, έλα αναμενόμενο.
Και αυτό ήταν αναμενόμενο. Το φάγα το τριπλό κόμπο. Όχι. Ναι. Ευτυχώς. Ναι. Ευτυχώς στο τσακ προλάβατε και είδατε ότι κέρδισα. Λογικά το πίστεσαι να φταίει έτσι, γιατί μας έχει γίνει και σε άλλα live. Νομίζω ότι στο όριο προλάβατε να δείτε ότι κέρδισε. Θα το δείτε στο YouTube. Τουλάχιστον το σώσω στο live. Το πιθανότερο είναι ότι. Εντάξει, το σημερινό live παίζει να χάσει όλα του τα views και να ξανανεύει από το 0. Λοιπόν. Στο προηγούμενο κέρδισα. Δεν μπορούσα, είναι τόσο ηλίθιο πραγματικά. Είμαστε το 2016 και δεν μπορούμε να κάνουμε ένα κολολάι τη προκοπή στο PS4 που έχουν πέρασει 2,5 χρόνια, ας πούμε. Και έχουμε να δώσουμε και τα keys για τον Black Desert Online. Θα δώσουμε δηλαδή 5 keys σήμερα. Θα ξαναπαίξω μαζί του. Θα ξαναπαίξω και ένα τρίτο τη revanche. Εντάξει. Επειδή τον κέρδισε το προηγούμενο. Λοιπόν. Είσαι καλά. Ναι. Όχι, με ενοχλούν τα φώτα. Μπορείς να τα κλείσεις. Ναι. Ναι. Να σου κλείσω τα απέναντι. Κλείστε και τα δύο. Ναι. Come on. Let's turn up the heat. Round one. Fight. Hadouken. Hadouken. Τι κάνω τώρα, είναι δυνατόν? Όχι, έχω μπερδευτεί με το βιγκός του Ρίου. Αφού ήξερα τι φάει, γιατί ήρθε. Όχι! Ναι! Πω, αυτό ήταν πιο παραβρύχα μάτια. Για όσους μπήκαν τώρα, ξαναλέω ότι τον πήρα στο πρώτο game και τον παίζω δεύτερο για τη ρεβάνση και καλά. Όχι. Και δεν θυμάμαι το V-Trigger του Ken, έτσι. Όχι! Έκανε άμυνα. Μαλάκι αυτό. Ναι. Τώρα έχει lag. Να το, έχει lag. Πάλι lag ρε μπούστη. Ναι, πάρτο! Πω, να ξέρει ο Γερμανός ότι παίζει με άτομο που κάνει live. Θα το δει το βράδυ στις ειδήσεις, δεν έλεγε Χιλάκης. Ναι, πάρτο 2-0! Οκ. Άρα το η νίκη ήταν στο δικό σου προφίλ πριν. Καλά, εντάξει, δεν ήταν rank. Και ποιο θα παίξεις? Μου βάλε τον Ken, okay. Ωραία. Okay, αυτός είχε 130 LP, εμείς έχουμε 0. Τέλειο. Ναι.
Έχει παίξει τα πρώτα ranked matches, αλλά δεν έχει να κάνει. Έχει παίξει αυτός, μπορεί ναι. Μπορεί να έχει παίξει επίσης με άξιους, δεν ξέρουμε τώρα. Το καλύτερο NTLP είναι... Ακόμα στην αρχή είμαστε, πρώτη μέρα. Ή σου έχει κολλήσει το PS σε σένα. Όχι, απλά έχεις βάλει να σου έρχονται τα μηνύματα όλα. Ενώ σε μένα το δεν το λέω σε σένα, το λέω σε αυτόν που μου στέλνει. Α. Ή σπαμάρει απλά επίτηδες για το live. Ναι. Πω! Αυτό ήταν αποτυχία. Όχι, έκανε μπλοκ. Τώρα αυτό όμως το έφαγε. Να. Άμα σου έρθει από πάνω. Άμα σου έρθει από πάνω μπορείς μεσοριού και να τον να του κάνεις counter. Θα σου κάνω την ούλτα. Α, όχι, δεν την κάνω. Έλα, κα... Όχι, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραίο το live. Όσο που έκλεισα, κρίμα και ήταν ωραίο η δική μου βαθμολογία. 7,5 για το Street Fighter 5, λέει ο Σωτήρης. Ο Νίκ λέει: προσωπικά δεν έχω γνώμη για κανένα από τα δύο, αλλά στο τζάμπα ποτέ δεν λέμε όχι. Επίσης, συνεχίστε την καλή δουλειά. Ευχαριστούμε, Νίκ. Ο Άγγελος λέει: καλό παιχνίδι, αλλά με λίγους χαρακτήρες και τα cutscenes λίγο κάπως. Ελπίζουμε το patch να το κάνει ακόμα καλύτερο. Ο Αντώνης θέλει απλά να μπει στην κλήρωση. Ο Κρις Αντωνάκης λέει: το Street Fighter 5. Ναι, μάλλον θα φάει φάψιμο στο Game World και δικαίως, αφού το survival έχει unbalanced AI με ένα lag δύσκολα και εύκολα μάτσεις. Και κατά δεύτερον, δεν σας άφησε απόψε να παίξετε versus ντροπή και έσχο στην Capcom. Για ακόμη μια φορά είδαμε πόσο OP είναι ο Μάνος στο Street Fighter, ειδικά με Ρίου. Μάνος σκέψου να κατέβει σε τουρνουά Street Fighter, θα τα γλεντήσει τα γατάκια. Ο Κωνσταντίνος λέει: το ότι δεν μπορείς να παίξεις online με φίλους είναι beep. Το ότι δεν μπορείς να παίξεις με παρέα είναι επίσης beep. Το ότι λείπουν παίχτες είναι beep. Ευτυχώς δεν έχω κονσόλα για τις αποσυνδέσεις. Ο Χρήστος μας λέει: πολύ ωραίο παιχνίδι το Street Fighter 5, τρομερό για παρέα. Και ο Δημήτρης λέει: έβλεπα τουλάχιστον 2 ώρες και δεν κατάλαβα τι ωραίο είχαν αυτά τα anime cutscenes. Πολύ κακό το παιχνίδι, έτσι όπως το είδα και δεν με εύσησε να το αγοράσω. Μάλλον από ό,τι είδα το Ρίο, το παίζεις με κλειστά μάτια. Σ' άρεσε? Σε ίσκιασα? Μάθω να κάνεις σκούπα ρε νουμπά, γατάκι. Μου κατεβαίνεις και σε online. Κάτω αριστερά να πούμε η άμυνα. Μάνος, πρώτος στις σκούπες. Πρώτο σκούπι ο Μάνος. Έλα, να πας με το λιθάνο. Πάρτο. Παρθενιά θα το πάρω. Να την Παρθενιά, ψήνεται. Όχι, για λίγο perfect, έχασα το perfect. Τι λες τώρα? You win. Και είμαι και με τον γεν σου. I know kung fu, πήρα τρόφι. Ξέρω kung fu. Ωραία τρόφι. Παίζω με έναν μάκου από τη Γαλλία. Come on. Let's turn up the heat. This is the path. Αυτό το ξενιτάμε το παιδάκι που πάει από το σχολείο. Round one. Δεν πειράζει, δεν είχε Βαλεντίνα χθες, γι' αυτό κάνει έτσι. Α, ωραία μουσική έχει. Του Ρίου εκεί πάλι ή του Κεν τον users? Του Κεν. Mm.
Όχι, του Ρίου, του Ρίου είναι. Βλακία σου λέω. Ω, γέροντα το τατσουμάκι. Άζωνο πράσινο. Αφού βλέπεις είναι στη μάπα μου και μου κάνει χαντούκεν. Ενώ έχω πέσει κάτω μου κάνει χαντούκεν. Ναι, αντί να σου κάνει κάτι άλλο ας πούμε. Ε, τραβάς ένα σωρούκεν εκεί όπου σηκώνεσαι και τον ισιώνει. Hey, did it. Ψωνάρα, οκ. Τα keys που ρωτάτε τα δίνουμε σε λίγο. Οπότε προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε να στείλετε email. Θα κάνουμε την κλήρωση σε 2 λεπτά ας πούμε. Όχι, μου κάνει ούλτρα. Πάρ' τη δικιά μου. Όχι, το μπλόκαρε. Τι κάνω μωρέ στο ελικοπτεράκι. Κοίτα, close match τώρα. Σοβάρεψε τώρα. Ναι. Μου έκανε και την ούλτρα, δε σε μου κόψε. Κάνει τέτοια λάθη. Α, το μπούστι, ναι. Όταν σηκώνομαι, το τρώει το θόλιο. Και πώς το φάγε και τώρα. Να, άμυνα. Όλοι άμυνα. Εντάξει, τέλος. Λοιπόν, έχουμε 5 νούμερα. Το 2, το 3, το 5, το 7 και το 8. Και είναι η Νίκ Κιρ, Αντώνης Κιωσέλογλου, ο Άγγελος Παπουτσάκης, Χρήστος Αρχοντάκης και Χρήστος Σκέτο που δεν έχει γράψει όνομα. Λοιπόν, αυτοί οι 5 παίρνετε από ένα Black Desert Online Key. Το σημειώσω και εδώ. Λοιπόν, θα ξαναπώ ότι το live δεν θα είναι διαθέσιμο τώρα, αλλά θα ανέβει 9 με 10 το πρωί εκεί, γιατί θα κάτσω να το μοντάρω. Εμείς θα πούμε ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το Street Fighter που παίξαμε. Σε άλλους αγώνες τα πήγαμε καλά, σε άλλους όχι τόσο, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς. Και στους περισσότερους καλά τα πήγαμε. Ναι, το survival το γλεντήσαμε. Το Hell επίπεδο δυσκολίας είναι αστείο. Ναι, για κάποιο λόγο. Για μένα θυμίζει normal το Street Fighter 4 επί κόσμου σου που easy. Για μένα είναι απλά αστείο αυτό. Δηλαδή το AI δεν είναι ούτε για προπόνηση. Το online επίπεδο είναι μέτριο. Στο Street Fighter 4 έχει πολύ καλύτερους παίκτες online. Και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι στο game development όσο πιο πολύ βιαστείς να βγάλεις ένα παιχνίδι επίτηδες για να τα οικονομήσεις, και ενώ κάτι δεν είναι ολοκληρωμένο θα φας τα μούτρα σου. Ακριβώς, αυτό που είδαμε και εδώ, ότι λείπανε παίχτες, δεν ήταν balance στο game, το story ήταν μικρό σε κάθε παίχτη, αυτά συνοψίζοντας. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα τα δείτε αναλυτικά και στο review μου στο Game.gr, το οποίο θα ανέβει ή αύριο ή μεθαύριο. Μπορώ να το προλάβω και αύριο ενδεχομένως. Λοιπόν, ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Και θα γίνει και κάποια στιγμή review για το Hori Fighting Stick, αυτό εδώ το mini, που δεν το έχω κοιτάξει ακόμα. Σήμερα τα ανοίξαμε στο live stream και θα το αναλύσουμε μαζί. Λοιπόν, Μάνος Γρυπάρης, Χριστιανά Θάνου, σας καληνυχτούνε. Τα λέμε στο forum του gamer.gr. Την Παρασκευή live Fallout 4. Την άλλη Δευτέρα ή Street Fighter 5 ή FIFA, θα δούμε. Ή μπορεί την Παρασκευή Street Fighter 5 και τη Δευτέρα FIFA. Δηλαδή θα το ανακοινώσουμε. Πάντως στο FIFA έχω πάει Division 3, οπότε ό,τι είναι να γίνει θα γίνει στις επόμενες εβδομάδες. Άρα μην αγχώνεστε. Λοιπόν, τα λέμε, καληνύχτα. Καληνύχτα, guys and girls.